τραγική τροπή πήραν οι διαδηλώσεις των αγροτών στην Γαλλία. Ένα αυτοκίνητο έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης σε οδόφραγμα που είχαν στήσει διαδηλωτές στα νότια της χώρας. Μία γυναίκα σκοτώθηκε, τραυματίστηκαν η κόρη και ο σύζυγός της. Η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για το δυστύχημα. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter. Η κυβέρνησή του όμως αποτελεί τον αποδέκτη του μεγαλύτερου μέρους της οργής των αγροτών. Τρακτέρ έχουν αποκλείσει κεντρικούς δρόμους σε όλη τη χώρα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μείωση των εισοδημάτων τους και την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Υποστηρίζουν ότι ο δικός τους κλάδος πλήττεται δυσανάλογα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί τοπικοί αξιωματούχοι και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν δεχτεί διαφόρων ειδών επιθέσεις που δεν περιορίστηκαν μόνο στα συνθήματα, όπως εδώ που τους πέταξαν σκουπίδια. Με τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάζουν, ο Μακρόν απαιτεί από τους νέους υπουργούς της προσφάτως διοριστήσεως εκ νέου κυβέρνησής του να βρουν λύσεις στα παράπονα των αγροτών. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο γαλλικό. Οι εργαζόμενοι στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλάδο έχουν προχωρήσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε παρόμοιες διαδηλώσεις τις τελευταίες ημέρες και κανείς δεν αποκλεί αυτές οι ανησυχίες τους να εκφραστούν και στην Κάλπη τον Ιούνιο.